Η ψύχρα των πρώτων ημερών του Ιουνίου φαίνεται να υποχωρεί το Σαββατοκύριακο με τον υδράργυρο να μας θυμίζει πως ήδη διανύουμε μέρες καλοκαιριού. Παρά το βοριαδάκι που θα πνέει από αύριο, ο καιρός θα είναι ευνοϊκός για αποδράσεις στη θάλασσα. Η θερμοκρασία για την Κυριακή, λόγω μιας θερμότερης αέριας μάζας που μας προσεγγίζει, θα είναι σε λίγο υψηλότερα και πιο καλοκαιρινά επιτέλους επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές πλέον να διαμορφώνονται κοντά στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, χωρίς να αποκλείεται κατά τόπους οι θερμοκρασίες αυτές να είναι και λίγο υψηλότερες. Από το απόγευμα της Κυριακής στα ανατολικά και νότια οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς και θα πνέουν πιο ενισχυμένοι, ενώ τη Δευτέρα αναμένονται φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, ακόμα και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα έχουν την νοτιοδυτική έως και νότια τάση και η θερμή αυτή εισβολή αναμένεται ότι θα ανεβάσει τις θερμοκρασίες κατά τη υψηλότερα, αφού θα δούμε πλέον τους 28 και τους 30 βαθμούς Κελσίου να κάνουν την εμφάνισή τους στο νησί μας και συνέπεια βέβαια της θερμής αέριας μάζας θα είναι και οι ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη νύχτα και το πρωί να ανέβουν και αυτές λίγο υψηλότερα. Μεταβολή στο σκηνικό του καιρού από εβδομάδα με βροχές και καταιγίδες προβλέπεται για τις βόρειες περιοχές της χώρας, ωστόσο προς το παρόν η Κρήτη δεν φαίνεται να επηρεάζεται. Πιθανή αλλαγή από την Τρίτη στο νησί είναι ακόμα αμφίβολη, μιας και τα μέτρα εξαιτίας της πανδημίας έπληξαν και τα συστήματα πρόγνωσης. Τα στοιχεία τα οποία δίδονται στα προγνωστικά μοντέλα δεν είναι μεγάλα σε αριθμό εξαιτίας ακριβώς των περιορισμών των μέτρων για τις πτήσεις των αεροσκαφών και άλλων δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα τα μοντέλα να υστερούν δυστυχώς την προγνωστική τους ικανότητα. Έτσι, σαφής εικόνα και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να διαμορφωθεί από τη Δευτέρα.